Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε ποτέ θεωρήσαμε και τους εαυτούς μας ότι είναι διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά πάντα πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το Λόγο Του και μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα και τα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσω με τον αδελφό μας, τον Γιώργο. Ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια για το έργο σας, αγαπητά μου αδέλφια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πρώτον, τι σημαίνουν τα εδάφια Μάρκος 9, 49 και 50. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να τα καταλάβω, ίσως εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να πάμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, στο 9 κεφάλαιο και στο 49 και 50. Διαβάζω. Διότι πας τις με πυρ θέλει ελατιστή και πας αθυσία με άλλας θέλει ελατιστή. Καλόν είναι το άλλας, αλλά αν το άλλας γίνει ανάλατον, με τι θέλετε αρτήσει αυτό. Έχετε άλλας νεαυτής και ειρηνεύετε να λύλεις. Είναι μια ωραία ερώτηση που μου θυμίζει και εμένα μια παλιά μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Θα ξεκινήσω από την εμπειρία μου και μετά θα συνεχίσω λίγο για λίγο με την εμπειρία μου και μετά θα συνεχίσω να απαντήσω στην ερώτησή σου. Ήμουν στο Αίγιο κάποτε, δούλευα σαν διευθυντή σε μια εταιρεία το 85-84, πολύ καινούριος χριστιανός κι εγώ. Το 83 πίστεψα εγώ και διάβαζα το Λόγο του Θεού. Και έφτασα σε αυτό το εδάφιο, καλόν το άλλας, αλλά το άλλας γίνει ανάλατον. Με τι θέλετε αρτήσει αυτό. Και αναρωτιόμουν πώς μπορεί το άλλας να γίνει ανάλατο, γιατί το αλάτι είναι το χλωριούχο νάτριο, που είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως σταθερό σαν ένωση και πολύ δύσκολα, από ό,τι θυμόμουν από το σχολείο, από το γυμνάσιο, το λύκειο τότε που διάβαζα, πάρα πολύ δύσκολα στη χημεία, πάρα πολύ δύσκολα διαλύεται, διασπάται. Και σκεφτόμουν γιατί λέει ο Λόγος του Θεού το άλλας θα γίνει ανάλατο. Πώς μπορεί το άλλας να γίνει ανάλατο. Και θυμάμαι φώναξα, είχαμε έναν πάρα πολύ καλό παιδί, Δημήτρη τον λέγαν το μικρό το όνομα, ήταν χημικός, είχε μάστερ στην Αμερική και ήταν ένας πάρα πολύ καλός επιστήμονας. Τον φώναξα λοιπόν και του λέω, Δημήτρη πες μου σε παρακαλώ, πότε, χωρίς να του ανοίξω τη γραφή βέβαια, τότε, του λέω, το άλλας πότε γίνεται ανάλατο. Με κοίταξε, χαμογέλασε και μου είπε, κύριε Κορομέση, ποτέ το άλλας δεν γίνεται ανάλατο. Δεν διασπάται, είναι η πιο σταθερή χημική ένωση επάνω στη γη. Και το απάντησα εγώ με τη βεβαιότητα του Λόγου του Θεού, του λέω, κάνεις λάθος Δημήτρη, είναι βέβαιο ότι το άλλας γίνεται ανάλατο. Εκείνο που δεν ξέρω, αυτό το ξέρω ότι γίνεται ανάλατο. Εκείνο που δεν ξέρω είναι πώς μπορεί το άλλας να γίνει ανάλατο. Χαμογέλασε, όχι ηρωνικά, συγκαταβατικά θα έλεγα, ήταν, γιατί έχω καιρό να τον δω,
Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, συγκαταβατικά, στην άγνοιά μου. Και μου λέει, δεν γίνεται κύριε Κοροπές, και έφυγε. Εγώ βέβαια δεν μπορούσα να αμφισβητήσω την αυθεντία της γραφής σε όλα τα ζητήματα και σκεφτόμουν τι να κάνω, πού να βρω πότε το άλλας γίνεται ανάλατο. Εκείνη τη στιγμή πέρασε από μπροστά μου ένα νεαρό παιδί, Γιάννη τον λέγανε, και αυτό πάρα πολύ καλό παιδί, χημικός του ΤΕΗ. ΤΕΗ ήταν τότε και τώρα. Και τον φώναξα. Δούλευε στο χημείο και τον φώναξα. Έλα εδώ βρε Γιαννάκη, νεαρό παιδί, πολύ μικρό παιδί, ήταν 25 χρονών παιδί, ήταν, να θυμάμαι καλά. Του λέω, πες μου βρε Γιάννη, πότε το άλλας γίνεται ανάλατο. Με μεγάλη σοβαρότητα λοιπόν μου απάντησε και μου είπε, κύριε Κοροπέση, δεν ξέρω, αλλά θα πάω να ψάξω στα βιβλία που έχω, θα το ερευνήσω και αύριο, αν βρω κάτι, θα έρθω να σας πω. Μ' άρεσε αυτή η απάντηση, την οποία από τότε την ακολουθώ. Δηλαδή, μην βιαζόμαστε, έστω και αν είμαστε βέβαιοι ότι ξέρουμε κάτι, μην βιαζόμαστε να παίρνουμε απόλυτη θέση. Καλύτερα είναι να το σκεφτούμε, εμείς δε καλύτερα είναι και να το σκεφτούμε και να προσευχηθούμε και ύστερα να δώσουμε απάντηση. Πράγματι, ο Γιάννης, του οποίου η γνώση στη χημεία ήταν ασήμαντη σε σχέση με τη γνώση του Δημήτρη στη χημεία και τη μόρφωση του Δημήτρη στη χημεία, χημική και ίδιο, ήρθε το άλλο πρωί χαρούμενος, γελαστός και μου λέει, κύριε Κοροπέση, βρήκα πότε το άλλας γίνεται ανάλατο. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, του είπα, πες μου να το καταλάβω κι εγώ, που δεν είμαι χημικός. Μου λέει, κατάλαβα γιατί το ρωτάτε. Θέλετε, μου λέει, να παστώσετε ψάρι. Όταν τ' άκουσα αυτό, να παστώσω ψάρι, του λέω, καλά τα λες, για προχώρα, καλά τα λες. Γιατί είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι σκέφτηκα εγώ, καθώς λέει, παστής με πυρ θέλει αλατιστή. Να παστώσετε ψάρι. Λέω, ναι, για συνέχισε, του λέω, Γιάννη. Μου λέει, παίρνετε ένα σκεύος, θυμάμαι τις λέξεις ακριβώς, γιατί ήταν πραγματικά τα λόγια του Θεού, από τον άνθρωπο αυτό σε μένα, για να μου απαντήσει στην απορία μου ο Θεός, ο οποίος μιλάει με πολλούς τρόπους, έτσι. Μου λέει, παίρνετε ένα σκεύος, το λακάρετε εσωτερικά, μέσα μου λέω ακριβώς η αναγέννηση, ύστερα μου λέει, βάζετε αλάτι, λέω, μάλλον βάζετε το ψάρι, λέω, πράγματι, αναγεννημένος, και ύστερα το γεμίζετε με αλάτι, λέω, πράγματι, πνεύμα Άγιο, το βάπτισμα εν πνεύματι Αγίω, και μετά το σφραγίζετε πάρα πολύ καλά, λέω, ναι, και το ψάρι δεν χαλάει ποτέ. Αυτό είναι, λέω, η ζωή αιώνιος. Τι ωραία, λέω, μέσα μου, έλεγα μέσα μου, τον άκουγα και μου μίλαγε ο Θεός. Αλλά μου λέει, τώρα τι μπορεί να συμβεί. Αυτό το ψάρι δεν χαλάει ποτέ, εκτός και αν το σκεύος φθαρεί, πω, λέω, η αμαρτία, γρατζουνιστεί. Εάν, μου λέει, τότε το κουτί αυτό γρατζουνιστεί, τότε οξυδώνεται ο ντενεκές, το σκεύος, και η σκουριά και η οξύδωση μεταφέρεται στο αλάτι. Όταν η οξύδωση και η σκουριά μεταφερθεί στο αλάτι, τότε και μόνο τότε το άλλας γίνεται ανάλατο, δηλαδή το αλάτι παθαίνει ηλεκτρόλυση και γίνεται χώμα. Οπότε καταστρέφονται, το ψάρι καταστρέφεται η κονσέρβα. Τα χάσα εγώ. Γι' αυτό συνεχίζει ο Γιάννης, καλή του ορατική που είναι, ο Θεός να τον ευλογήσει. Γι' αυτό και όταν τοποθετούμε και αποθηκεύουμε τις κονσέρβες, τις φτιάχνουμε για να τις αποθηκεύσουμε ακριβώς τη μία πάνω στην άλλη, για να μην γρατζουνίζει μία την άλλη, γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο κακό. Όταν τις αποθηκεύουμε, τότε γρατζουνίζει η μία κονσέρβα την άλλη. Γι' αυτό και οι μπακάλιδες τις κονσέρβες τις βάζουν με μεγάλη τάξη. Δεν το ξέρουν, αλλά ξέρουν πώς τακτοποιούν
Τη κονσέρβα έχει φτιαχτεί κατά τέτοιο τρόπο που να τοποθετείται η μία πάνω στην άλλη με απόλυτη τάξη, για να μην κρατζουνίσει η μία κονσέρβα την άλλη και καταστραφεί το εσωτερικό της κονσέρβας. Τα χάσα. Η δε έκπληξή μου ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν ξαναδιάβασα το εδάφιο που λέει το 50 «Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας γίνει ανάλατον, με τι θέλετε αρτήσει αυτό, πώς θα το ξανακάνει αλμυρό?» Και συνεχίζει. «Έχετε άλλας εν εαυτής και ειρηνεύετε εν αλλήλης». Απίστευτο. Τι το ήθελε αυτό το «ειρηνεύετε με τα αλλήλης»? Μας φανερώνει λοιπόν ο Λόγος του Θεού τον τρόπο που διαφθείρεται το σκεύος, το σώμα μας, ο πιστός. Όταν ο ένας γρατζουνίσει τον άλλον. Όταν ο ένας σκανδαλίσει τον άλλον. Όταν ο ένας πικράνει τον άλλον. Τότε το Πνεύμα το Άγιο καταστρέφεται. Το άλλας που έχουμε μέσα μας, το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την αναγέννηση και το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, καταστρέφεται. Μάλιστα, πάρα πολύ καλά το λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο και 15 εδάφιο. «Εάν όμως δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε». Άρα λοιπόν, αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για το αλάτι, ότι γίνεται ανάλατο, ναι, ο χριστιανός γίνεται άχριστος όταν σκανδαλιστεί ή σκανδαλίζει. Όταν τσακώνεται, καταστρέφει το έργο του Θεού, καταστρέφει την αναγέννηση που ο Θεός έχει προσφέρει στον άνθρωπο, ακόμη και την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και η προτροπή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που για μένα είναι απίστευτη, είναι «έχετε τελειώνοντας άλλας εν εαυτής και ειρηνεύετε εν αλλήλης», για να διατηρείτε η σωτηρία σας, η ευλογία σας, η αναγέννησή σας, η αιώνια ζωή μέσα σας, να διατηρείτε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα σας. Αυτή ήταν η μικρή μου εμπειρία, αγαπητέ Γιώργο, και χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Και ας έρθουμε όμως τώρα, διότι πας της με πυρ θέλει αλατιστεί και πάσα θυσία με άλλας θέλει αλατιστεί. Όλες οι θυσίες όταν γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη τις αλάτιζαν κατά την εντολή του Θεού, κατά το Λόγο του Θεού, με αλάτι, γιατί το αλάτι έχει 2-3 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι, δίνει νοστιμιά στην τροφή του ανθρώπου, αλλά εκεί είναι και θρεπτικό το αλάτι, εάν δεν είναι σε υπερβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό όμως είναι, δίνει νοστιμιά. Γι' αυτό λέει ο λόγος σας ας είναι ηρτημένος με άλλας. Δηλαδή να είναι γλυκός, να είναι τρυφερός, να ακούει ο άλλος και να χαίρεται. Όχι να ακούει και να λυπάται και να σφίγγεται και να χαλάει η καρδιά του, αλλά να του μιλάς με τέτοιο τρόπο που και λάθος να τα λες, να χαμογελάει και να σε αγαπάει ακόμη πιο πολύ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του άλατος είναι, έχει δύναμη προς διατήρηση, διατηρεί, συντηρεί. Γι' αυτό κάνουμε, όπως είπαμε, και τις κονσέρβες. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι, διώχνει μακριά τη φθορά. Αυτό που χαλάει, που λέμε, που σαπίζει. Συντηρεί, διώχνοντας μακριά τη φθορά. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό του αλατιού το έχει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό πάσα θυσία πρέπει να λατίζεται με Πνεύμα Άγιο, δηλαδή να υπάρχει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Θέλω προσευχηθεί με το νου, αλλά θέλω προσευχηθεί και με το πνεύμα. Θέλω δοξάσει με το νου, αλλά θέλω δοξάσει και με το πνεύμα. Άρα λοιπόν στη ζωή μας όλα πρέπει να καλύπτονται από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο νοστιμίζει τη ζωή μας, τη διατηρεί και διώχνει μακριά τη φθορά. Και ένας είναι ο κίνδυνος, μήπως υπαλλήλων αφανιστούμε, δηλαδή μη τυχόν και το άλλας γίνει ανάλατο, και πώς το άλλας γίνεται ανάλατο, χάνει δηλαδή την αλμύρα του, δεν μπορεί πια να λειτουργήσει σαν αλάτι, γιατί δεν είναι πια αλάτι, σαν χώμα γίνεται το αλάτι όταν γίνει ανάλατο. Το μόνος τρόπος, ο μόνος τρόπος για να καταστραφεί το αλάτι
είναι δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, είναι να τσακωθούνε, οπότε φεύγει η ειρήνη του Θεού, και όταν φύγει η ειρήνη του Θεού, φεύγει η παρουσία του Θεού και χάνεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Γιώργο, για την ερώτησή σου αυτή. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτησή σου. Ματθαίος 24, ΚΔ Ματθαίος 24, 34. Διαβάζω. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Και η ερώτησή σου είναι η εξής. Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει αυτή η γενιά? Υπάρχει εξήγηση μέσα από το Λόγο του Θεού γι' αυτό? Δηλαδή, ποια είναι η τελευταία γενιά και πόσο διαρκεί? Είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση αυτή, γιατί προσδιορίζει, η απάντηση προσδιορίζει τις έσχατες ημέρες. Για να το διαβάσουμε όλο. Από το 32 εδάφιο θα διαβάσω. Από δε της οικής μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δε θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δε θέλουσι παρέλθει. Ξαναδιαβάζω το 32, από δε της οικής μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Μιλάει λοιπόν για τις έσχατες ημέρες και μας φέρνει μια εικόνα της οικιάς. Στην Παλαιά Διαθήκη, με πάρα πολλές φορές και στην Καινή Διαθήκη, πάρα πολλές φορές ο Θεός παρομοιάζει τη οικιά με το λαό Ισραήλ. Μάλιστα στον Ιερεμία φέρνει μια παλάθη σίκα κάκιστα και κάλιστα και λέει ότι είναι ο λαός Ισραήλ. Ακόμη και στην Καινή, πολλά σημεία είναι, στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λίγο πριν σταυρωθεί, ενώ εισήλθε στα Ιεροσόλυμα την τελευταία εβδομάδα, κατηράστη τη σικιά η οποία δεν είχε κάρπο, και βέβαια πολλοί μελετητές λένε ότι αυτό είναι η κατάρα που έπεσε στο λαό Ισραήλ, γιατί δεν πίστεψαν στον Ιησού Χριστόν, αλλά δεν καρποφόρησε ο Λόγος του Θεού σε αυτούς. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι πράγματι, που είναι πολύ πιθανόν και το έχουμε δει σε πολλά σημεία, ο Λόγος του Θεού να παρομοιάζει το λαό Ισραήλ με τη σικιά, και με τη σκέψη ότι όλο αυτό το ΚΔ κεφάλαιο αναφέρεται στις έσχατες ημέρες, τότε πολλοί μελετητές και εμείς, αλλά όχι με βεβαιότητα, υποθέτουμε ότι η τελευταία γενιά αρχίζει από τη στιγμή που βλέπουμε τον κλάδο της σικιάς να γίνεται απαλός και να εκβλαστάνει φύλλα, δηλαδή από την ημερομηνία της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ, που έλαβε χώρα το 1948, και πράγματι από το 1948 και έπειτα έγιναν πάρα πολλά γεγονότα, άλλαξε τελείως η εικόνα της ανθρωπότητας, μα τελείως. Και σε γνώση, εγώ γεννήθηκα το 1946, και σε γνώση, εγώ όταν πήγα στον Ήπιο, εκεί είχαμε αντί για μολύβι, στυλό και χαρτί, είχαμε την πλάκα και το κοντήλι. Και μιλάμε τώρα, εγώ είμαι 67 χρόνο τώρα, 6 χρόνο πήγα πριν 60 χρόνια, τελευταία για αυτή η γενιά. Πλάκα και κοντήλι. Η γνώση έχει φτάσει πια σε επίπεδα απίστευτα. Έπειτα η αμαρτία έχει φτάσει σε επίπεδα απίστευτα. Να μην περιγράψω. Αυτά τα ζούμε και τα έχουμε γνωρίσει. Επίσης, ο εξοπλισμός της ανθρωπότητας, ο πολιτισμός έχει φτάσει σε επίπεδα απίστευτα, αν τα συγκρίνουμε το 48 με το 2013. Θυμάμαι η μητέρα μου, τότε που ήμουν μικρός, το τυρί τη φέτα τη έβαζε στο φανάρι. Οι νέοι δεν ξέρουν τι είναι το φανάρι, εμείς οι μεγαλύτεροι το έχουμε ζήσει. Ήταν ένα κουτί με σίτα γύρω-γύρω, το οποίο το βάζαμε στο πιο κρύο δωμάτιο του σπιτιού και βάζαμε εκεί τα τρόφιμα, τα οποία χαλάγανε εύκολα, και για να τα προφυλάξουμε από τις μύγες, αλλά και για να τα διατηρήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί έξω έκανε ζέστη. Επίσης δεν υπήρχαν ψυγεία, υπήρχαν μόνο στην αρχή, θυμάμαι, υπήρχαν τα ψυγεία του πάγου. Δεν υπήρχε
εταιρεία υδάτων σε όλα τα μέρη της γης. Δεν υπήρχε φωτισμός. Στη γειτονιά μου δεν είχαμε. Έμενα στο Μαρούσι που ήταν ένα μικρό και μεγάλωσα και γεννήθηκα στο Μαρούσι. Ένα μικρό χωριό και δεν είχε ούλεν. Η ούλεν ήταν τότε. Αργότερα ήρθε. Οι δρόμοι δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι. Λίγοι, πολύ λίγοι. Τα αυτοκίνητα ελάχιστα. Εν πάση περιπτώσει, οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στην τελευταία, μετά το 1948 και μέχρι σήμερα, είναι ραγδαίες. Και σε κοινωνικό επίπεδο και σε πολιτιστικό επίπεδο και σε γνωστικό επίπεδο και σε πώς το λένε, επίπεδο ηθικό και σε οικονομικό επίπεδο, όλα έχουν αλλάξει. Είναι μια μοναδική γενιά που αναποδογύρισαν όλα. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε, και σε καμία περίπτωση δεν το λέμε με τα βεβαιότητος, εάν θεωρήσουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού κατά μία άποψη ότι η τελευταία γενιά αρχίζει με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948, τότε αυτό τι σημαίνει, ποια γενιά, πόσα χρόνια. Εάν κάποιος άνθρωπος γεννήθηκε το 1948, όσο περνάνε τα χρόνια και η ζωή του ανθρώπου φτάνει προς το τέλος της, σύμφωνα με την ηλικία του βέβαια, όχι με αρρώστιες, προς το τέλος της σύμφωνα με την ηλικία του, τόσο και η τελευταία γενιά φτάνει προς το τέλος της. Αυτό βέβαια είναι μία υπόθεση που κάνουν οι μελετητές συγγραφείς σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμείς, και εγώ προσωπικά το αποδέχομαι, όχι με τη βεβαιότητα ώστε να το κηρύττω και να το διδάσκω ότι αυτό είναι, με την πιθανότητα ότι μπορεί να είναι αυτό, ότι δηλαδή είμαστε η τελευταία γενιά και όσο ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο 48 η ζωή του φτάνει στο τέλος, έτσι και η τελευταία γενιά φτάνει στο τέλος της. Πόσο διαρκεί αυτό? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος ζει 70 και ευρωστία 80. Και αυτό το είχε γράψει ο Μωυσής που έζησε 120 χρόνια. Το είχε γράψει 1500 χρόνια πριν το Χριστό. 3.500 χρόνια πριν από τώρα. Αλλά αυτό είναι το θαύμα του Λόγου του Θεού, ότι ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Πράγματι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων την εποχή μας πεθαίνει τη δεκαετία των 70 ετών του, 70, 71, 72, 78, 79, η απόλυτα μεγάλη πλειοψηφία. Πάνω από 70-80%. Ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 10%, μεθαίνει στα 80, δηλαδή 80-89. Και ένα σήματο ποσοστό πεθαίνει πάνω από τα 90 σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μας, αυτή είναι, όπως λες, ποια είναι η τελευταία γενιά. Ίσως είναι αυτή που αρχίζει από το 1948 με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και πόσο διαρκεί, όσο η ηλικία του ανθρώπου, όσο ο άνθρωπος που γεννήθηκε το 1948 φτάνει στο τέλος της ζωής του εξαιτίας ηλικίας του. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και για τις ερωτήσεις σου, ήταν πολύ χρήσιμες για να ασχοληθούμε με αυτές. Συνεχίζουμε με τον αδελφό μας Ματθαίο Βνουκόφσκι από την Πολωνία. Διαβάζω. «Σε χαιρετώ αδελφέ εν Ιησού Χριστό, ήθε ο Θεός να σε ευλογεί, έχω μια συνήθιστη ερώτηση, όμως σοβαρή. Ο Θεός με καλεί να μιλάω για το Ευαγγέλιο, αλλά η ερώτηση είναι πώς να το κάνω, δηλαδή τι να λέω στους ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού δείχνει τι πρέπει να κηρύττουμε στους ανθρώπους. Ξέρω ότι το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα, αλλά πρέπει να μιλάω στους ανθρώπους για την αμαρτία και την παράβαση και ότι τους περιμένει αιώνια κόλαση αν πράττουν αυτά. Ευχαριστώ και ο Θεός να σας ευλογεί όλους εσάς και τους τηλεθεατές σας». Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αδερφέ μου Ματθέ Βνουκόφσκι, για το μήνυμά σου. Εμείς λοιπόν να δούμε τώρα τι λέει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το τελευταίο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. «Πορευτέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη,
βαφτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτως πάντα όσα παρήγγειλε σε εσάς, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως την τελείας του αιώνας. Αυτή λοιπόν είναι η εντολή του Χριστού. Να πορευθούμε και να μαθητεύσουμε τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό, τον Χριστό, τα έθνη. Όσοι άνθρωποι δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό ή κατ' επίγνωση δεν έχουν πιστέψει στον Χριστό, σε αυτούς είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ότι είναι ο Λόγος του Θεού που ενσαρκώθηκε και ήρθε στη γη, τον απέστειλε ο Πατέρας για τρεις λόγους, για να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών στους ανθρώπους πρώτον, δεύτερον για να φέρει την υγιένουσα, μια καινούρια διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία στους ανθρώπους, ώστε να γνωρίζουν πώς πρέπει και ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθούν, και τρίτον για να ελευθερώνει τους ανθρώπους από τα δεσμά του διαβόλου, επιτιμώντας τον διάβολο και ελευθερώνοντας τον άνθρωπο από κάθε επιρροή και κάθε δέσιμο του διαβόλου. Άρα λοιπόν, γιατί θα λέμε, πορευθέντε λοιπόν μαθητεύσατε, θα λέμε τέτοια λόγια ώστε να καταστήσουμε τους ανθρώπους να πιστούν και να γίνουν μαθητές του Χριστού. Τι θα πει μαθητές του Χριστού? Πρώτον, εν Αντιοχία οι χριστιανοί, λέει η Γραφή, ονομάστησαν μαθητέ του Χριστού. Να γίνουν χριστιανοί. Αφού λοιπόν τους ελκύσει ο Πατέρας μέσα από σένα, αδελφέ μου Ματθαίε, μέσα από τις καταστάσεις που ο Θεός δημιουργεί, τους ελκύσει με έλεος, τότε πρέπει να τους φανερώσει το Χριστό. Και εκεί χρειάζεται τη βοήθεια τη δική σου και των ανθρώπων, ιδιαίτερως των Ευαγγελιστών κατά διακονία, των ανθρώπων που έχουν εντολή από τον Χριστό, και σε όλους μας βέβαια, αλλά υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι, οι Ευαγγελιστές που αποφυθύνονται με διακονία από το Θεό και με χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, για να πείσουν και πείθουν τους ανθρώπους να δεχτούν τον Χριστό και να γίνουν μαθητές του Χριστού. Στη συνέχεια, μέσα στην Εκκλησία, γιατί όταν επικαλεστούν το όνομα του Χριστού θα σωθούν, δηλαδή ο Πατέρας θα τους αναγεννήσει εις ελπίδα ζώσα, και τότε ο Χριστός θα τους προσθέσει μέσα στην Εκκλησία, και εκεί η εντολή του Κυρίου είναι διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα εγώ παρήγγειλα σε εσάς, αφού προηγούμενα τους βαφτίσετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Όταν λοιπόν εσύ πηγαίνεις έξω και μιλάς, κάνεις το πρώτο από τα τρία. Τα τρία πια είπαμε ότι είναι: μαθητεύσατε, βαφτίζοντες και διδάσκοντες. Εσύ κάνεις το πρώτο, προσπαθείς να μαθητεύσεις, δηλαδή να κάνεις μαθητάς αυτούς που σ' ακούνε και ο Χριστός φέρνει δίπλα σου, δηλαδή πώς δεχόμενους να δεχθούν τον Ιησού Χριστόν και να επικαλεστούν το όνομά του, ώστε να βρει την ευκαιρία ο Πατέρας μας ο Ουράνιος να τους αναγεννήσει, να τους αποκαλύψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, και δια του Ιησού Χριστού να τους προσθέσει στη δική του Εκκλησία. Τώρα όμως τι θα λες, πώς θα τα λες? Εδώ αγαπητέ Ματθέ, ο Λόγος του Θεού μας λέει συγκεκριμένο τρόπο, γιατί όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή τη δουλειά, ποια δουλειά δηλαδή, αναλαμβάνει να μιλήσει σε ανθρώπους για το Λόγο του Θεού, τότε βρίσκεται αντιμέτωπος με το βασίλειο του διαβόλου, ο οποίος αντιστέκεται, ο διάβολος και οι αγγέλοι του και τα παιδιά του αντιστέκονται με έντονο τρόπο για να μην σωθεί ένας άνθρωπος. Και εκεί αρχίζει η μάχη, μια πνευματική μάχη. Το μεν Πνεύμα Άγιο και ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί σου για τη σωτηρία των ανθρώπων και αγωνίζεται ο Θεός μαζί σου για να σωθεί ένας άνθρωπος, ο δε διάβολος είναι απέναντι με τους αγγέλους του, τα δαιμόνια και τα παιδιά του, που αντιστέκονται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, που δεν το θέλουν, που το φοβόνται το κήρυγμα του Ευαγγελίου, γιατί δεν θέλει να σωθεί ο διάβολος κανένας άνθρωπος, καθώς είναι μισή τον άνθρωπο και είναι απαρχής ανθρωποκτόνος. Τώρα, ο άνθρωπος του Θεού, ο εργάτης του Θεού, ο Ευαγγελιστής του Κυρίου, πώς εργάζεται?
Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το ΙΒ και το 11 εδάφιο. Όταν δε σας φέρω στην συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, μη με ρυμνάτε πώς ή τι να απολογηθείτε ή τι να πείτε, διότι το Άγιον Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπετε. Άρα λοιπόν, όταν σταθείς μπροστά στους ανθρώπους, είτε για να απολογηθείς σε αυτούς που αντιστέκονται, είτε για να ομολογήσεις σε αυτούς που δέχονται, εσύ θα ξέρεις ότι δεν είσαι ικανός να το κάνεις από μόνος σου, γιατί ο Χριστός λέει άνεφε μου δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Αλλά επί το λόγο του Κυρίου θα προσευχηθείς πριν βγεις έξω, πριν μιλήσεις, θα ζητήσεις το αίμα του Χριστού, θα πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο για να έρθει η δύναμη του Θεού, ώστε εκείνη την ώρα να μην έχεις προμελεστήσει τι θα πεις, αλλά εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο να σε διδάσκει τι πρέπει να πεις για να είναι τα λόγια σου κατάλληλα, γιατί εσύ δεν είσαι καρδιογνώστης να γνωρίζεις την καρδιά των ανθρώπων τι θέλουν και τι πρέπει να ακούσουν. Εκείνος που είναι καρδιογνώστης είναι ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν πρέπει εσύ να τους ευαγγελίσεις, αν και αυτό θα γίνεται. Στην πραγματικότητα όμως πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να σε διδάξει εκείνη την ώρα τι πρέπει να πεις. Και βέβαια το λέει πιο καλά αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Μάρκον παραδείγματος χάρη Ευαγγέλιον, στο Ι' Γ' κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. Μη προμεριμνάτε τι θέλετε λαλήσει, μη δε μελετάτε, αλλά ό,τι δοθεί σε εσάς εν εκείνη τη ώρα, τούτο λαλείτε, διότι δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλει ο Θεός και αυτό που κάνει ο Θεός είναι να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να αποβάλουμε τη σοφία μας και τη σύνεσή μας, να προσευχηθούμε στον Θεό και να πλησιάσουμε το Θεό ταπεινά και να του ζητήσουμε να μας ντύσει Χριστό, ώστε να μην είμαστε εμείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμη εκείνη την ώρα να μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που πηγαίνει έτσι, αδελφέ μου Ματθαίο, για να ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν, για να απολογηθεί ενώπιον των ανθρώπων για τον Ιησού Χριστόν, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει είναι να προσευχηθεί, να ζητήσει βοήθεια από το Θεό, να πάει και να πει επί το λόγο σου Κύριε, εγώ δεν προμελετώ τι πρέπει να πω, αλλά εσύ εκείνη την ώρα να με γεμίσεις Χριστό, να με ντύσεις Χριστό και να μην είμαι εγώ αυτός που μιλάω, αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο. Το ίδιο βέβαια λέει και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και στο κάλπα Α κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Βάλατε λοιπόν στα σκαρδία σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Βάλε στην καρδιά σου, πίστεψε το, βεβαιώσου και μην αρχίσεις να προμελετάς τι θα πεις. Και συνεχίζει, διότι εγώ ο Χριστός θα σας δώσω στόμα και σοφία, εις την οποία δεν θέλουσι δυνηθεί να αντιλογήσωση, ουδέ να αντισταθώσει πάντες η εναντίη σας. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όταν ο άνθρωπος ομολογεί Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων, Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού, ή απολογείται για χάρη του Χριστού, για χάρη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, θα πρέπει, όπως διαβάσαμε, να μην προμεριμνά τι θα λαλήσει, ούτε να μελετά τι θα λαλήσει, με τη βεβαιότητα ότι θα δοθεί σε αυτόν εκείνη την ώρα να λαλήσει, διότι δεν θα είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Ή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, να μην προμελετάτε ούτε να σκέφτεστε τι να απολογηθείτε,
με τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα σας δώσει εκείνη τη στιγμή στόμα και σοφία, εις την οποία δεν θα μπορέσουν να δυνηθούν να αντιλογίσωση και να αντισταθούν οι εναντίοι σας. Και αυτό που διαβάσαμε και στο κατά Λουκάν, διότι το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα θα σας διδάξει τι πρέπει να πείτε. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Ματθαίο, δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, όπως λέει η Γραφή, αλλά του ελεούντος Θεού. Γι' αυτό δεν θα σκεφτείς τι θα πεις, δεν θα προμελετήσεις τι θα πεις. Θα πας με την καρδιά σου καθαρή και το μυαλό σου άδειο, προσευχόμενος και γεμάτος με πίστη και με Πνεύμα Άγιο, και εκείνη τη στιγμή που θα αρχίσεις να μιλάς θα καταλαβαίνεις το θαύμα που ο Χριστός κάνει στη ζωή σου. Καθώς δεν θα μιλάς εσύ, αλλά θα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, θα σε διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο τι πρέπει να πεις, και αυτά που θα λες θα τα ακούς και εσύ, και από μέσα σου θα δοξάζεις το Θεό, γιατί θα ξέρεις, θα το καταλαβαίνεις, θα το αισθάνεσαι, θα το αντιλαμβάνεσαι. Όλοι έχουμε αυτή την εμπειρία, ότι δεν θα είσαι πλέον και δεν είσαι πλέον εσύ αυτά που τα λες, αλλά ο Χριστός που κατοικεί μέσα σου, το Πνεύμα το Άγιο που σε πληρώνει ο Θεός, που μιλάει για σένα, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο που σε διδάσκει να λες αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Είναι ο Ευαγγελισμός, είναι η ομολογία μας ενώπιον του Χριστού, η απολογία μας ενώπιον του Χριστού, ένα μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, με τα πάσης βεβαιότητος, μας λέγει στην πρώτη του επιστολή, στο κεφάλαιο γάμα και το εδάφιο 15. Αλλά γιάσετε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών πρώτον, και έστε έτοιμοι πάντοτε εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβου, προς πάντα το ζητούντο από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν, έχονται συνείδηση αγαθή, ή να ενώ σας καταλαλώσει ως κακοποιούς κατεσχυθώσει εις οικοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Άρα λοιπόν κάθε χριστιανός πρέπει να είναι έτοιμος προς ομολογία και απολογία. Και πώς ετοιμάζεται? Πρώτον, αγιάζοντας τον Κύριο, ξεχωρίζοντας τον Κύριο, αφιερώνοντας τη σκέψη του, τη λογική του, τη ζωή του στο Χριστό, παριστάνοντας το σώμα του, θυσία ζώσα Αγία και ευάρεστο εις το Θεό, που είναι πραγματικά η λογική μας λατρεία. Και πάντοτε έτοιμοι. Με αυτόν τον τρόπο θα είσαι έτοιμος ώστε να απολογηθείς ή να ομολογήσεις ενώπιον των ανθρώπων την ελπίδα σου, που είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος και ο Θεός. Βεβαίως με ταπραότητος και φόβου Θεού. Όχι με υπερηφάνεια, αλλά με ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση φέρνει πράο και ησύχιο πνεύμα, και με φόβο Θεού, γνωρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή δεν είσαι εσύ, αλλά είναι ο Θεός. Και δεν πρέπει να πάρεις τη θέση του Θεού με την προσωπικότητά σου, αλλά πρέπει να μικρύνεις εσύ για να μεγαλώσει ο Θεός, ο Χριστός που ζει μέσα σου. Άρα με τα πραότητος πρώτον και με τα φόβου Θεού δεύτερον, προς πάντα το ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος. Εδώ τώρα θα κάνουμε και διάκριση. Δεν θα πηγαίνουμε σε αυτούς που δεν θέλουν. Γιατί εκεί λέει ο Λόγος του Θεού, μη ρίπτετε το Άγιον εις τους κίνας και τα μαργαριτάρια σας στα γουρούνια. Γιατί θα πέσουν επάνω σας, θα σας ξεσκίσουν και δεν θα έχετε κανένα αποτέλεσμα. Δεν θα πηγαίνεις δηλαδή να ευαγγελίσεις και να μιλάς για τον Χριστό σε κάθε έναν που δεν θέλει. Γιατί είναι γραμμένο, τα πρόβατα τα εμά ακούσει τη φωνή μου και με ακολουθούσε. Αλλά θα διακρίνεις τα πρόβατα του Χριστού από το γεγονός ότι ακούνε, και εφόσον ακούνε θα ακολουθήσουν. Και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, προς πάντα το ζητούντα από σας λόγων
περί της ελπίδος της εν ημίν, που είναι ο Χριστός. Πώς όμως, έχοντας συνείδηση να αγαθήν, όχι συνείδηση καυτηριασμένη, πονηρή, και η συνείδηση μας γίνεται αγαθή μόνο με το αίμα του Χριστού. Και τι είναι η συνείδηση? Είναι εκ των πονηρών έργων. Δηλαδή από αυτά που κάναμε πρέπει να μετανοήσουμε, να εξορμολογηθούμε στον Κύριό μας, να έρθει το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει για να καθαρίσει τη συνείδησή μας. Γιατί η συνείδησή μας αν δεν είναι καθαρή από έργα σκότους τα οποία κάναμε, τότε κινδυνεύουμε να ναυαγίσουμε και στην πίστη ακόμη και εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε καμία αποτελεσματικότητα στο έργο του Θεού αλλά και στο έργο το οποιοδήποτε αποφασίζουμε να κάνουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν η αγαθή συνείδηση. Και η αγαθή συνείδηση λερώνεται από τα έργα που κάναμε. Δεν είναι η βρώμικη καρδιά που πρέπει να καθαριστεί από αυτά που θέλει και σκέφτεται να κάνει, αλλά η αγαθή συνείδηση είναι από τα έργα που έχουμε κάνει και πρέπει να μετανοήσουμε τις αμαρτίες που έχουμε κάνει και πρέπει να μετανοήσουμε ώστε τις αμαρτίες μας ο Χριστός να τις ρίξει στα βάθη των θαλασσών. Άρα πρέπει να προσευχηθούμε πρώτα αγιάζοντας τον Κύριο αλλά αγιάζοντας και τον εαυτό μας από κάθε έργα πονηρό το οποίο έχουμε πράξει και έχει λυπήσει ή έχουμε σκεφτεί ή έχουμε πει και έχει λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο. Πριν λοιπόν πάμε να ευαγγελίσουμε, πρώτα δοξάζουμε το Θεό. Ύστερα αγιάζουμε τον εαυτό μας με εξομολόγηση, μετάνοια και επιστροφή και γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι για να συγχωρήσει ο Θεός όλες μας τις αμαρτίες και να καθαρίσει τη συνείδησή μας, πρέπει πρώτα να συγχωρήσουμε όλα τα πτέσματα των αδελφών μας που έχουν κάνει σε εμάς και μας έχουν στενοχωρήσει και μας έχουν λυπήσει και έχουν ξεσηκώσει και την καρδιά μας και μας έχουν θυμώσει. Πρέπει απαραίτητα να τους συγχωρήσουμε, να τους δικαιολογήσουμε και να προσευχηθούμε για αυτούς ο Θεός να τους ευλογήσει πολύ, ώστε ο Πατέρας μας ο Ουράνιος να συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες και να καθαρίσει τη συνείδησή μας και να την καταστήσει αγαθή και όχι πονηρή. Αφού λοιπόν έχουμε και συνείδηση αγαθή, τότε ό,τι και να μας λένε και να μας κατηγορήσουν και να μας κακολογήσουν, αυτοί που αντιτίθενται στην ομολογία σου για το Λόγο του Θεού προς αυτούς που θέλουν και ακούνε το Λόγο του Θεού και δέχονται εν τέλει το Λόγο του Θεού, γι' αυτό και θα τους φέρει ο Θεός σε αναγέννηση και ο Χριστός θα τους προσθέσει στην Εκκλησία. Έστω λοιπόν και αν κάποιοι αντιτίθενται στο έργο αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε όλοι μας, επειδή έχουμε αγαθή συνείδηση, θα κατεσχυνθούνε, γιατί μας καταλαλούν ως κακοποιούς αλλά και μας συκοφαντούνε, αλλά η καλή μας εν Χριστώ διαγωγή θα γίνει φανερή στους ανθρώπους που πρέπει, γιατί ο Χριστός θα μας συστήνει και θα μας χαρίζει καλή μαρτυρία. Πολύ ωραίο είναι το έργο του Ευαγγελιστού, αγαπητέ Ματθαίο. Εύχομαι λίγο να βοήθησα τη σκέψη σου με τα λόγια μου. Πιστεύω ότι είναι λόγια Θεού και να σε βοηθήσουν να γίνεις πιο αποτελεσματικός, πιο κερδοφόρος για να απολαμβάνεις την ευλογία του Θεού, την εύνοια του Θεού και τη δόξα του Θεού στη ζωή σου. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αδερφέ μου. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Η εκπομπή μας έφτασε επίσης στο τέλος του. Στο τέλος της και εμείς σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας με πολύ αγάπη κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια να έχετε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.